Κατάληψη, υπήρξε ένταση, ήταν κάτι αναμενόμενο ότι θα υπάρξει ένταση τη σημερινή μέρα. Πιθανό να το περιμένατε. Το πρώτο σχόλιο σας θα θέλαμε. Κοίταξτε, η προσπάθειά μας είναι να διαφυλαχθεί το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας και οι συγκεντρώσεις να είναι ειρηνικές, ώστε και οι αγρότες να εκδηλώσουν, να εκφράσουν αυτό που θέλουν, αλλά και να μην διασαλευτεί η τάξη μέσα στην πόλη και να μην υπάρξουν έκτροπα. Τα επεισόδια τα οποία έγιναν έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι απαράδεκτα. Οι απαιτήσεις που υπήρξαν για να ανέβουν και να καταλάβουν ουσιαστικά το χώρο του Υπουργείου είναι απαράδεκτες και φυσικά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει αποδεκτό. Έγιναν 4 συλλήψεις, υπήρξαν 10 τραυματίες από την πλευρά των αστυνομικών, 2 βρίσκονται στο 401. Ευτυχώς η εικόνα τώρα είναι ήρεμη και πιστεύω να κατάλαβαν και αυτοί οι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν στα επεισόδια ότι δεν λύνονται έτσι οι κοινωνικοί αγώνες και δεν είναι ο σωστός τρόπος έκφρασης αυτός. Σαν δείγμα της καλής μας θέλησης, εμείς δεχτήκαμε ένας μικρός αριθμός από τρακτέρ της περιοχής της Θεσσαλίας να συμμετάσχουν στα επεισόδια, εφόσον το γενικότερο κλίμα είναι να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες, εφόσον το γενικότερο κλίμα είναι ήρεμο, και εμείς προσβλέπουμε ακριβώς στη διατήρηση ενός κλίματος ήρεμου, με το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αλλά ήρεμου, ώστε να διαφυλαχτούν αυτά που πρέπει να διαφυλαχτούν και να υπάρξει, αν θέλετε, και το ήπιο κλίμα για τις όποιες λύσεις προέλθουν τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι η επιδιώξη. Κάποιος θα ρωτούσε, κύριε Υπουργέ, γιατί μόνο έστω τα 20 τρακτέρ της Νίκαιας που τους επιτράπει να κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί όχι τα τρακτέρ από την Κόρινθο που παρακολουθήσαμε και το τι μας είπαν οι συνάδελφοι νωρίτερα και από την Κόρινθο. Υπήρξε, λένε οι αγρότες, συμφωνία για 35 τρακτέρ να περάσουν από τον Ίσθυμο της Κορίνθου. Όχι, αλλά αυτό δεν επιτράπει εν τέλει. Αυτό είναι ανακριβές. Καμία συμφωνία και κανένα αίτημα δεν υπήρξε και τέλος πάντων δεν μπορούσαν, όπως καταλαβαίνετε, να υπάρξουν και να αποδεχτούμε να συγκεντρωθούν τρακτέρ από όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας. Δεν ξέρω, μια συμβολική, ένα συμβολικός αριθμός έγινε δεκτό να συμμετάσχουν και πιστεύω ότι οι αγρότες θα το εκτιμήσουν αυτό και την καλή θέληση της κυβέρνησης και το ήπιο κλίμα θα διαφυλάξουν. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πληροφορίες σας για τον όγκο του συλλαλητηρίου το απόγευμα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το σχέδιο της αστυνομίας προκειμένου να αποτραπούν επεισόδια, νέα επεισόδια. Η αστυνομία έχει σχεδιασμό ο οποίος ήδη υλοποιείται για την συγκέντρωση, για το παρκάρισμα, αν θέλετε, των αγροτικών αυτοκινήτων προκειμένου να συμμετάσχουν οι αγρότες χωρίς να δημιουργείται σύγχυση μέσα στην πόλη με τα αγροτικά αυτοκίνητα ή φορτηγά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θα διαφυλαχθεί το κέντρο, θα διαφυλαχθούν οι διαδηλώσεις και πιστεύω στο τέλος της ημέρας θα έχουμε ένα απολογισμό ηρεμίας και ένα απολογισμό τέτοιο που θα οδηγεί στην επόμενη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ήρεμα και ειρηνικά. Κύριε Τόσκα, ευχαριστούμε αυτή πολύ. Αυτή είναι η επιδιώξή μας και αυτό θα γίνει. Και δημοκρατικά, ευχαριστούμε πολύ.